πολλά στην όμορφη Λέρο. Ένα χειροκρότημα δυνατό. Καλώς σας βρήκαμε. Τι κάνετε? Θα πάμε 5 χιλιόμετρα πίσω, διότι σε λίγο θα μπω στο γραφείο του Δημάρχου. Ένα βήμα πίσω. Αυτό είναι μισό. Πάμε. Ένα βήμα πίσω, γιατί θέλουμε χώρο. Πώς θα κάνουμε τα μαγικά, πώς θα κάνουμε τα ζωγλερικά? Όταν είστε μπροστά, δεν μπορούμε εμείς να παίξουμε. Έχουμε χώρο στην πλατεία. Πάμε 2 βήματα πίσω. Και να σας πω ότι όποιος είναι μπροστά δεν σηκώνεται. Μόνο όταν είναι κάποιος πίσω σηκώνεται. Οι μπροστινοί, επειδή βλέπουν, δεν σηκώνονται. Σηκώνονται μόνο όσοι είναι πίσω. Πολύ ωραία λοιπόν. Θα πάμε ένα βηματάκι, γιατί σε λίγο θα με κλείσετε πάλι. Έχουμε χώρο στην πλατεία. Πολύ πίσω, 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 πίσω. Και σε λίγα λεπτά θα ξεκινήσουμε το πρόγραμμά μας. Καταρχήν, τι κάνεις, πώς σε λένε? Φωτεινή Μαριάννη. Η Φωτεινή, η Μαριάννη που είναι? Φωτεινή Μαριάννη. Α, καλέ, Φωτεινή Μαριάννη, έχει 2 ονόματα. Πώς σε λένε? Κωνσταντίνος. Ο Κωνσταντίνος. Εσένα? Στέλιος. Τι είπες? Στέλιος. Το Στέλιο το κατάλαβα, το άλλο δεν το έχω. Εσένα πώς σε λένε? Βαλεντίνα. Βαλεντίνα, εσένα? Βάκια. Εμένα δεν θα με ρωτήσει κανείς πώς με λένε. Κανείς δεν θα με ρωτήσει πώς με λένε. Κάποιος το είπε. Κανείς δεν κοίταξε την πλάτη μου που γράφει το όνομά μου. Έλα εδώ, κορίτσι μου, εσύ, έλα εδώ. Πώς σε λένε, Μαρία μου, εσένα? Εμένα λένε Μαρία. Θα με τρελάνεις, παιδί μου. Ποιος θα μου πει πώς με λένε? Κατρουλίνος. Λοιπόν, μισό λεπτό, μην τρελαθούμε χρονιάρες μέρες. Τακουλίνο με λένε. Πώς με λένε? Όλοι με είπατε Τακουλίνο, κάποια μου εξέφυγε και με είπε Κατσουλίνο. Σας μοιάζω με κατσούλα? Ναι, λοιπόν, ο Τακουλίνος, αλλά κανείς δεν χειροκροτάει, πάμε φύγω. Χειροκρότημα είπα εγώ, όχι ξεσκόνισμα. Αν δεν χειροκροτήσετε δυνατά δεν βγαίνω, είμαι ντροπαλός. Και πάμε να φωνάξουμε στην παρέα μας. Έχω κι άλλη κλόν, βέβαια, βέβαια. Καλό παιδί, αλλά λίγο βλαμμένο. Ναι, τη λένε Μπέκι. Πάμε να τη φωνάξουμε όλοι μαζί. Δυνατά, με το 3. 1, 2, 3. Μπέκι! Σας είπα, καλό παιδί, λίγο βλαμμένο είναι, δεν καταλάβει. Με τη δεύτερη θα ακούσει. Δεν άκουσε. 1, 2, 3. Μπέκι! Αμάν αυτό το παιδί, ρε παιδί μου, όσες φορές το θέλω θα... Μπα! Η Μπέκι. Πώς τη λένε? Μπέκι! Άκουσες να σε πούνε Μπέκι? Εσύ γιατί με είπες Τσουρέκι? Είναι λόγω των ημερών, επειδή είναι Χριστούγεννα. Πώς τη λένε? Μπέκι! Δώσ' μου τα κουλίνα, γιατί τώρα άκουσα μπιφτέκι. Με κοροϊδεύουν, περνάτε καλά με τον Τακουλίνο, ε? Και εγώ είμαι χαζή, νομίζετε? Α, λοιπόν, να συστηθούμε, και έχουμε κι άλλη μία στην παρέα. Είναι η φίλη μας η Σύση, το Ξωτικό. Χαιρετάει από εκεί, έλα που να φανεί. Τέλος πάντων, κανένα δεν ακούω να τη χειροκροτάει, να τη φωνάζει. Όχι, κύριε, δεν είναι από το Παρίσι, από την Αθήνα είναι. Η Σύση από την Αθήνα, όχι από το Παρίσι. Πολύ ωραία. Θέλω να ακούσω ένα δυνατό χειροκρότημα από αυτή την πλευρά. Αυτό είναι δυνατό? Από τη μεσαία πλευρά. Α, κάτι γίνεται. Και από εδώ. Ωραία. Και από όλους μαζί. Πολύ ωραία. Αυτό το χειροκρότημα είναι για τον Δήμαρχο που μας κάλεσε σε αυτή τη χριστουγεννιάτικη γιορτή. Χρόνια πολλά πρώτα απ' όλα και από μένα. Σήμερα θα περάσουμε ένα όμορφο βράδυ. Βοηθάει και ο καιρός, όπως πω. Α, ωραίο δέντρο. Μανταρίνια έχουν κρεμάσει. Πορτοκάλια, λεμόνια, οικονομία! Α, μπάλες είναι, χρωματιστές, καλά. Δεν βλέπω και καλά. Εσύ γιατί γελάς? Τα γυαλιά μου τα έχω αφήσει μέσα. Να μην σπάσουμε. Λοιπόν, σήμερα, όπως είπαμε και νωρίτερα, θα κάνουμε διάφορα παιχνίδια και μιας και έχουμε χώρο, θα παίξουμε και πολύ μαζί. Θα κάνουμε τα
ταχυδακτυλουργικά. Σας αρέσουν τα μαγικά? Ναι! Πολύ ωραία. Θα σας κάνουμε ζογκλερικά νούμερα. Ξέρετε τι είναι τα ζογκλερικά? Όχι. Εσύ ξέρεις? Ούτε. Ούτε. Εσύ ξέρεις? Ούτε. Εδώ δεν μαθαίνετε άλλη λέξη από το όχι και το ούτε? Συγχαρητήρια στο δάσκαλο. Τα ζογκλερικά λοιπόν είναι μερικά νούμερα επιδοξιότητας που παίζουμε με μαντίλια, με μπαλάκια, με κορδέλες, με flower sticks. Με flower sticks λέω. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Έφαγε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και τη στρατιωτική λέσχη που μας έκανε το μεσημέρι το τραπέζι, το φαγητό. Αυτό τέλος πάντων το γεύμα. Μιας και είπαμε για φαγητό. Θα κάνουμε διαγωνισμούς, γιατί έμαθα εδώ ότι χορεύετε πολύ. Ναι. Χορεύετε πολύ. Ναι. Τραγουδάτε πολύ. Ναι. Το καινούριο X Factor της Λέρου. Πολύ ωραία. Και θα τελειώσουμε τη γιορτή μας. Θα μοιράσουμε σε όλους αυτά τα μπαλόνια τα μακριά της κατασκευής. Που θα κάνουμε σκυλάκια, σπαθιά, καπέλα κτλ. Είναι ώρα να ξεκινήσουμε. Έτσι όμως δεν χωράμε. Κοιτάξτε, θέλω όλοι εσείς να πάτε από εκεί. Γιατί δεν θα βλέπετε πρώτα απ' όλα. Το λέω για σας. Και εδώ να μείνει ο χώρος για να κάνουμε τα παιχνίδια μας. Οπότε, πάμε από εδώ. Πάμε, πάμε όλοι, πάμε. Το ίδιο θα γίνει και από εδώ. Πρέπει να είστε όλοι απέναντι. Τα παιδιά μπορείτε να καθίσετε κάτω. Πέρασε σφουγγαρίστρα πριν, την είδα εγώ. Καθίστε. Καθίστε. Καθίστε κάτω. Μπράβο. Τι καλά, παιδιά. Κάτσε, μη φιτζούρι, κάτσε. Πιο πίσω λίγο. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, μου ήρθε μια ιδέα, μ' αρέσει πάρα πολύ το νησί σας, παιδιά. Λέω να έρθω το καλοκαίρι διακοπές με, θέλετε? Τέλεια, λοιπόν, θα έχουμε συχνά το καλοκαίρι να κάνω μπάνιο και να παίζουμε. Μαζευόμαστε εδώ στον πλάτανο και να κάνουμε παιχνίδια. Λοιπόν, θα έρθω, θα με ξαναδείτε. Λοιπόν, πάω να παίξω ένα παιχνίδι που αγαπώ ιδιαίτερα. Μ' αρέσει πάρα πολύ, το έπαιζα και εγώ στον υπηαγωγείο, παιδιά, όταν ήμουν στην ηλικία σας. Βέβαια, βέβαια. Μόνο που θα ήθελα να τακτοποιηθούμε, εσύ πήγαινε λίγο πιο πίσω. Και εσύ πήγαινε λίγο πιο πίσω, σαν πυρηνικάκι έσκασες εδώ. Έτσι, πήγε με την όπιστε, όχι έτσι, το γλυφιτσούρι, αλλά λίγο πιο πίσω. Θέλω δύο παιδιά. Ποια παιδιά πιστεύετε ότι εδώ στη Λέρο τρέχουν πάρα πολύ? Ποιος τρέχει πολύ όμως? Θέλω ένα κορίτσι που τρέχει πάρα πολύ. Να έχει νεύρο. Να τρέχεις, παιδί μου, πολύ. Έλα εδώ, κούκλα μου. Ποια είσαι εσύ? Γιατί μου το πες, μάτια μου, το ήξερα. Η Στεφανία, κυρίες και κύριοι. Έλα, Στεφανία, επάνω. Στη στόπα Δευτέρα θα φτάσει Παρασκευή. Πήγαινε, παιδί μου, πάνω. Τόσο που. Πού πάει, καλέ. Εδώ, καλέ, πάνω η σκηνή, εδώ. Να πάρουμε και ένα γόρι. Ένα γόρι που θα κερδίσει τη Στεφανία. Που είναι γρήγορος, που έχει νεύρο. Λοιπόν, μισό λεπτό. Έχεις νεύρο, αγόρι μου, εσύ, σε βλέπω. Έλα πάνω, αγόρι. Γρήγορα. Ποιος είσαι εσύ? Ο Μπαρμπανίκος. Ο Μπαρμπανίκος και η Μπαρμπαθοδόρα. Πώς σε λένε, είπαμε? Γιατί, να, ορίστε, η Στεφανία, το ξέχασες. Λοιπόν, εσύ θα είσαι εδώ. Απέναντι στη Στεφανία. Η Στεφανία θα είναι απέναντι από τον Μπαρμπανίκο. Εγώ θα είμαι στο κέντρο. Βέβαια, βέβαια. Και κάθε φορά που ακούτε τη λέξη πάμε. Ποια λέξη? Πάμε. Ποια? Πάμε. Μη φτύνεις. Ποια λέξη? Πάμε. Εγώ θα είμαι στη μέση, εδώ. Και κάθε φορά που θα λέω τη λέξη πάμε, θα τρέξεις εσύ και εσύ να πιάσεις το μαντήλι. Όποιος πιάσει πρώτος το μαντήλι, έχει ένα πόντο. Στους 5 πόντους ο νικητής. Αγόρια ή κορίτσια? Ποιος θα κερδίσει? Ωραία. Για να δούμε ποιος είναι ο πιο γρήγορος, τι λέω. 1, 2, 3. Πω, ποδροσιά έχει, κούπα. Σιγά βρε μπουλτόζα. Είπα εγώ πάμε, παιδί μου. Όχι, αλλά τρέπει. Τι είναι, παιδί μου? Δεν μου λες μετά. Είπα εγώ πάμε. Σαν κόρμα κάνεις. Με το πάμε είπαμε τρέχουμε. Τώρα θα το πω. Πάντα το μπερδεύω. Το μαντήλι.
παιδί μου εδώ. Το ποτήλι εδώ. Είπα πάμε. Με ποια λέξη τρέχουμε, παιδιά. 0-0. Πήγαινε πίσω μέχρι να πέσεις. Πάμε. 1-0 προηγούνται τα... Καλά, το μαντήλι το θέλω. 1-0 προηγούνται τα γόρια. 1, 2, 3. Πήγαινε που πας, παιδί μου. Σαν τη γιαγιά μου την τσαράπαινα πήγαινε. Παιδί μου, τρέξε. Βέβαια, έχεις 5 τόνους στην τσάντα. Πού να τρέξεις. 1-0. Κοίτα να σου πω, αυτός είναι πολύ γρήγορος. Πρέπει να βάλεις τα δυνατά σου να τρέχεις, κατάλαβες. Τόσο μισέ ματιάσω. 1, 2, 3, παπαρούνα. Ας την παπαρούνα, παιδί μου. Μπω, ελληνικά μιλάω. Πάντα τα ίδια λάθη. Ας το κάτω, παιδί μου, πήγαινε, είπα εγώ πάμε. Το κορίτσι το όπιασε, δεν το πήρε, ο πόντος πάει στα, πάει στα κορίτσια, 1-1. Όποιος το πιάνει πρώτος, 1, 2, 3, πήγαινε πίσω. Παιδιά, αυτή θα τρακάρει πάνω μου. Σαν νυχτερίδα πάει. Πάμε! 2-1, προηγούνται τα γόρια. Πήγαινε πίσω, μαντάμ. Αν έχετε καταλάβει, κάθε φορά που εγώ μιλάω κάνει και μισό πόντο. Με τρόπο, σου λέει δεν με βλέπει, απλώνει και το χέρι και προχωρά. Όχι, Ζαβολής. Πόσες φορές έχεις πιάσει το μαντήλι, παιδί μου? 2. Τι είναι αυτό? Εσύ πόσες φορές έχεις πιάσει το μαντήλι? Εκεί θα μείνεις. 1, 2, 3, πάμε! 3-1 προηγούνται τα γόρια! Πίσω πηγαίνετε και οι δύο! Έτσι μου ήρθε να πω πάπια. Που λέτε. Πάντα μ' άρεσε να παίζω τα παιχνίδια αυτά. Πάντα. Πάντως. Αυτά τα δύο θα πάνε σπίτι τους έτσι. Θα πέσουν ξερά. Πόσες φορές έπιασες το μαντήλι, παιδί μου? 3, μπράβο, αγάπη μου, εσύ πόσες φορές έχεις πιάσει το μαντήλι? 3. Εκεί θα μείνεις. Πάμε! 4-1. 4-1. Ποιος θα κερδίσει, αγόρια ή κορίτσια? Τι έγινε, έσπασε το ταχούνι? Σε πάτησε ο ελέφαντας? Να είμαστε δίκαιοι. Πάμε! Πόσο γρήγορα τρέχει το κορίτσι. Πόσο γρήγορα τρέχει. Πού σου μάτια μου. 4-2. Πήγαινε πίσω μέχρι να πέσεις. Έλα λίγο μπροστά. Πήγαινε λίγο πίσω. Έλα λίγο μπροστά. Μην το παρακάνουμε. Πάμε. Πώς τρέχει αυτό το κορίτσι. 4-3. Κουράστηκες, ε. Τι νεύρε, ε. Ζαβολιά κάνω. 4-3. Ένα, να είμαστε δίκαιοι. Πάμε. Μπράβο, αγάπη μου. Τι γρήγορα που τρέχει αυτό το κορίτσι, βρε παιδιά. Δώστε της κουράγιο. Χειροκροτήστε τη λίγο. 4-4. Τώρα ο τελικός. Επίπεδο. Επίπεδο. Χαιρετηθείτε. Ελάτε κοντά. Παραλίγο να τρακάρουν τα κεφάλια. Και 1, 2. Ένα να σου πω. Καλό να θες. Πάμε! Αγόρια! Νομίζω ότι τα αγόρια στυλέρωνε πιο γρήγορα από τα κορίτσια. Συγχαρητήρια, κούκλα μου, έχασες. Συγχαρητήρια, παλικάρι μου, κέρδισες. Και ξέρεις τι κέρδισες. Θέλεις δώρο? Ναι. Δεν έχω. Ξέρεις τι έχεις κερδίσει? Το χειροκρότημα του κοινού. Είναι το καλύτερο δώρο. Και πώς είπαμε ότι σε λένε? Νίκο. Ο Νίκος, και θα δεις ότι όλη η πλατεία θα φωνάξει το όνομά σου, γιατί είσαι ο νικητής. Και φωνάζουμε όλοι Νίκος! Νίκος! Υπάρχει καλύτερο δώρο από αυτό? Μπράβο, Νίκο. Κάθισε.